Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Κύριε Φούντα, μία ακόμη ξεχωριστή εκδήλωση και η αλήθεια είναι, νομίζω ότι είναι και ένα κίνητρο, γιατί πολλοί δεν ξέρω τελικά αν γνωρίζουν το συγκεκριμένο περίπατο και ότι έχει δημιουργηθεί εκεί και ένα ωραίο μονοπάτι και ότι θα γίνουν ακόμα και περισσότερα έργα αξιοποίησης. Ακριβώς. Να σας πω ότι αυτός είναι ο σκοπός μας, να φέρουμε σε επαφή τον κόσμο της περιοχής μας, είτε είναι μικροί είτε μεγάλοι φίλοι μας, με τις ομορφιές της περιοχής μας. Ναι. Ο Όμιλος Φίλων του Δάσους έχει κάνει μια σειρά δραστηριοτήτων όλη αυτή τη βδομάδα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Χθες ήμασταν με ένα δημοτικό σχολείο της Βόρειας Λαμίας, να το πούμε έτσι, με το 18ο πήγαμε στον Ξηριά, και παρόλο που τα παιδιά είναι από την περιοχή, ελάχιστα, μετρημένα στα δάχτυλα, ήταν τα παιδιά που ήξεραν τον Ξηριά και βέβαια την παλιά Δεξαμενή. Έναν οικολογικό παράδεισο που θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερα αν όλα αυτά είχαν αξιοποιηθεί τόσα χρόνια πάνω στις προτάσεις που κάνει ο Όμιλος Φίλων του Δάσους αλλά και άλλοι φορείς για αξιοποίηση αυτής της παλιάς Δεξαμενής, αυτού του υδραγωγείου κόσμημα και από αρχιτεκτονικής πλευράς που υπάρχει, η οποία εγκαταλειμμένη όπως είναι στο τέλος θα σοριαστεί ή θα λείψουν ένα-ένα τα αγκονάρια κοσμώντας μάντρες των περιοίκων. Και βέβαια ένας Ξηριάς ο οποίος είναι εγκαταλειμμένος με τις καταπατήσεις, το λέμε τόσα χρόνια, ζητάμε εκεί να γίνει ένας βοτανικός κήπος, να γίνει μια διαδρομή, κάποιος θα περπατάει από τα Γαλανέικα και κατά μήκος του Ξηριά και της παλιάς Δεξαμενής θα μπορεί να καταλήγει στη Νέα Μαγνησία. Mm-hmm. Φανταστείτε να ενσωματωθεί το ποτάμι στη Λαμία. Mm-hmm. Δεν είναι πρώτη φορά που το περπατάμε, απλά αυτή τη βδομάδα το κάναμε με ένα σχολείο ακόμη. Mm-hmm. Την Πέμπτη ξανά με σχολείο θα πάμε στο Αλσίλιο της Μεγάλης Βρύσης να περπατήσουμε και εκεί. Οι χώροι που θέλουν ανάδειξη δίνουν ζωή αυτοί οι χώροι σε κάθε γειτονιά, γιατί οι γειτονιές έχουν πολλές ομορφιές και χάρες, δεν είναι μόνο η Πλατεία Ελευθερίας. Δυστυχώς τα παιδιά έχουν αστικοποιηθεί, έχουν όχι φόβο, θα έλεγα μια επιφύλαξη βγαίνοντας στη φύση. Τους βλέπεις να πανικοβάλλονται αν πετάει το παραμικρό ζωήφιο, κάτι βέβαια που δεν είναι καλό. Ναι. Δεν είναι εχθροί μας ούτε τα ζωήφια ούτε τα ζωάκια που μπορούν να υπάρχουν εδώ περιμετρικά της πόλης. Καλό είναι να γνωρίζουμε τη φύση. Η φύση θέλει προσοχή και σεβασμό, όμως δεν θέλει φόβο. Πρέπει τα παιδιά να βγουν, να περπατάνε, να αναπνέουν καθαρό αέρα, να γνωρίζουν τις ομορφιές της πόλης τους, γιατί τα παιδιά είναι η ελπίδα και το μέλλον μας. Έχετε απόλυτο δίκιο και όντως θα αποτελέσει έναν κίνητρο. Πιστεύω ότι είναι και στο γεγονός ότι και οι μεγαλύτεροι δεν γνωρίζουμε τέτοια μέρη. Ας πούμε το Ξηριά που είπατε, τον έχουμε συνδέσει πάρα. Αρχίσαμε να περπατάμε στην εποχή του COVID. Ήταν ένα από τα καλά, ίσως το μοναδικό, δεν ξέρω, που βοήθησε τον κόσμο, μην μπορώντας να κινηθεί στο αστικό περιβάλλον ομαδικά, να πάει στα καφέ και οπουδήποτε αλλού, αρχίσαν όλοι να περπατάνε. Είναι σίγουρο ότι περπατήσανε πολλά στενάκια της Λαμίας και μέσα στον οικιστικό ιστό που είναι πανέμορφα και από την πλευρά του Αγίου Λουκά και από την πλευρά του Κάστρου, γωνιές οι οποίες είναι πανέμορφες, μα άγνωστες και σιγά σιγά εγκαταλειμμένες. Κάτι θα πρέπει να γίνει λοιπόν, αλλά για να αλλάξουμε κάτι πρέπει να το γνωρίσουμε, να το αγαπήσουμε και να ζητήσουμε την πρότασή μας κάποια στιγμή ο Δήμος, οι αρμόδιοι φορείς, ποιος είναι στο καθένα, να μπορέσει κάτι να γίνει για αυτή την πόλη, για την επισκεψιμότητα, για να γίνει η πόλη πιο βιώσιμη και ανθρώπινη. Ναι. Γιατί υπάρχει πρόβλημα. Και με το αστικό πράσινο στη Λαμία, θα μου πείτε μόνο η Λαμία έχει. Όχι βέβαια, αλλά και η Λαμία έχει σοβαρό. Έτσι που έχει δομηθεί, τα περιθώρια στο κέντρο της πόλης είναι ελάχιστα. Άρα λοιπόν δεν είναι κακό οι γειτονιές να τύχουν της κατάλληλης προσοχής και αξιοποίησης για να κρατούν τον κόσμο στην περιοχή τους. Ναι. Θα πρέπει όμως κάτι να γίνουν, ένα καθιστικό, ένα παγκάκι, μια βρύση για νερό, κάτι. Δεν μπορεί κάποιος να είναι στο πουθενά. Ένα πάρκινγκ να μπορεί να σταματήσει κάπου το αυτοκίνητο και μετά να πάει πεζός, να μπορεί να έχει μια αστική συγκοινωνία μέχρι εκεί για κάποιον που θέλει να πάει και να περπατήσει από τη μία μεριά της πόλης στην άκρη, να αυξηθούν οι ποδηλατόδρομοι, να ενωθούν μεταξύ τους και όχι κομμάτια ξεκομμένα. Ξέρετε κάτι, επειδή το έχουμε ζήσει αυτό που είπατε τώρα με τους πεζόδρομους, ιδέες υπάρχουν, απλώς γενναίες αποφάσεις χρειάζονται. Μήπως θυμόσαστε τι έγινε όταν είχε αποφασιστεί να πεζοδρομηθεί η οδός Ρήγα Φεραίου και η Βίωρονος? Το θυμάμαι γιατί μπράβο. Το έζησα. Το έζησα από πρώτο χέρι. Ακριβώς. Οπότε λοιπόν γενναίες αποφάσεις. Τώρα όμως το χαιρόμαστε. Δυστυχώς ήταν κάτι άγνωστο. Όσοι βέβαια είχαν περπατήσει και είχαν ζήσει και σε χώρες του εξωτερικού γνωρίζουν ότι τα ιστορικά κέντρα των πόλεων δεν μπορεί να είναι προσβάσιμα με το αυτοκίνητο. Και μάλιστα μια πόλη σαν τη Λαμία
που από την άνοιξη μέχρι τις γραμμές του ΟΣΕ είναι μια αστεία απόσταση 15-20 λεπτών, που εννοείται ότι θα πρέπει να την περπατάει ο καθένας. Και δεν μιλάμε για τους ανήμπορους ή κάποιους που έχουν θέμα. Εδώ είναι η δημοτική συγκοινωνία, τα μικρά μίνι μπας να μπορούν να μεταφέρουν τον κόσμο. Όλοι οι άλλοι όμως καλά θα κάνουμε να περπατάμε και να αναπνεύσει η πόλη, να μπορεί να δεχθεί επισκέπτες. Γιατί δυστυχώς η πόλη είναι αφιλόξενη. Πάμε λοιπόν στα δικά μας. Η τώρα, τελευταία εκδήλωση είναι αυτή στο Γοργοπόταμο. Μέχρι πού θα φτάσετε? Μέχρι πού θα φτάσετε? Θα φτάσουμε μέχρι τις πηγές, από εκεί που ιδρεύεται η Λαμία. Αχα. Εκεί θα έχουμε τον Κώστα τον Μιλιορίτσα, ένα στέλεχος ΔΕΙΑΛ και μέλος του Ομίλου Φίλων του Δάσους. Mm-hmm. Θα μας πει πώς ξεκίνησε η ίδρυυση της Λαμίας και τι έργα έχουν γίνει εκεί στην περιοχή, από πού ιδρεύεται, γιατί η Λαμία μέχρι το 1930 ιδρεύονταν από τις πηγές της Ταράτσας. Mm-hmm. Μετά ήρθε το νερό Γοργοποτάμου. Mm-hmm. Θα τα πούμε εκεί, θα περπατήσουμε σε έναν υπέροχο πεζόδρομο δίπλα στο ποτάμι, στα γάργαρα νερά εκεί του Γοργοπόταμου. Μια διαδρομή που δεν είναι πάνω από μία ώρα και κάποια λεφτά, σε 2,5 ώρες δηλαδή θα έχουμε επιστρέψει ξανά στην αφετηρία μας. Και μια διαδρομή που την κάνουν εύκολο όλες οι ηλικίες, έτσι. Όλοι. Μα. Και είναι ευκαιρία, γιατί δεν είναι και εύκολο να πας σε ένα μέρος πρώτη φορά μόνος σου. Ναι. Η ομαδικότητα βοηθάει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εδώ είμαστε όλοι μαζί με συνέργειες, με τους τοπικούς συλλόγους στην περιοχή, με την ομπρέλα του Δήμου Λαμιαίων και το Γραφείο Εθελοντισμού, και θέλω να ευχαριστήσω εδώ και τον κύριο Κουτιά που είναι αρμόδιος αντιδήμαρχος, αλλά και τα στελέχη του αρμόδιου γραφείου που το οργάνωσαν όλο αυτό. Ναι. Εμείς αγκαλιάζουμε τέτοιες προσπάθειες και εμείς έχουμε πάει πολλές φορές στο Γοργοπόταμο, αλλά όσες και να πάμε εννοείται ότι θα το επαναλάβουμε. Κάθε φορά έρχεται και καινούριος κόσμος. Μακάρι. Ας το φέρουμε μακάρι. Σε επαφή την πρώτη φορά. Τη δεύτερη είναι σίγουρο ότι θα είναι επιλογή του. Μάλιστα. Αυτή οπότε... λοιπόν είναι η εκδήλωση του Σαββάτου. Και να σας πω ότι απόψε έχουμε μία εσπερίδα στις 7 η ώρα που είναι για το νερό ως κοινωνικό αγαθό. Ένα πολύ σημαντικό θέμα. Mm-hmm. Θα υποθούν θέματα διαχείρισης του νερού, γιατί το νερό δεν είναι μόνο ότι το κοινωνικό αγαθό που για μας είναι αδιαπραγμάτευτο. Mm-hmm. Πρέπει να έχουμε νερό για να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Πρέπει να έχουμε καλή ποιότητα νερού. Και με την κλιματική αλλαγή, κακά τα ψέματα, διαπιστώνουμε ότι σιγά σιγά νερό δεν έχουμε. Χθες βρέθηκα στη γέφυρα μεταξύ Σπερχιάδας και Μακρακόμης. Δεν υπάρχει ούτε σταγόνα. Πώς δεν υπάρχει, ειδικά φέτος. Έχουν μετατραπεί πολλά, να μην πω μεγάλα ποτάμια, αλλά έστω αυτά τα ποτάμια που έχουμε στην περιοχή μας, σε ξεροπόταμου. Σκεφτείτε τι πρόβλημα θα υπάρχει αν συνεχίσει η θερμοκρασία να ανεβαίνει έτσι, όχι μόνο αυτό το καλοκαίρι και το επόμενο και το μεθεπόμενο. Θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά και την άρδευση αλλά και την ίδρυυση. Πού θα η άρδευση γίνει? Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Βλέπετε τα προβλήματα που έχουν στη Βιωτία. Θα καταστραφούν οι καλλιέργειες, γιατί δεν υπάρχει, δεν είναι μόνο το θέμα του κόστους και να πληρώσεις, δεν θα υπάρχει νερό. Ναι. Είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν, αλλά δυστυχώς για άλλη μια φορά ερχόμαστε να λαμβάνουμε μέτρα κατόπιν εορτής. Θα έπρεπε να φροντίσουμε να έχουμε έργα ορεινής υδρονομίας, να τα συλλέγουμε τα νερά, να μην πηγαίνουν τα νερά της βροχής στη θάλασσα. Τα νερά δεν πρέπει να πηγαίνουν χαμένα. Ναι. Όταν τα παίρνουμε ως δεδομένα, όταν τα παίρνουμε τα πράγματα. Δεν υπάρχει δεδομένο τίποτα. Ναι. Η φύση έχει συγκεκριμένους φυσικούς πόρους που με την απληστία του ανθρώπου, αν θέλετε, και την αλόγιστη κατανάλωση θα οδηγηθούμε σε φαινόμενα τραγικά που πολύ φοβάμαι θα είναι στη γενιά που είμαστε εμείς ή έστω στην επόμενη. Δεν είμαστε πολύ μακριά. Mm-hmm. Γι' αυτό και φέτος το μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα είναι δεν γιορτάζουμε, στέλνουμε σήμα κινδύνου. Είμαστε στο και πέντε, όχι στο παραπέντε. Ναι. Αν δεν κάνουμε κάτι, δεν θα υπάρχει τίποτα από αυτό που θεωρούμε αυτονόητο. Πού θα γίνει η μερίδα, κύριε Κουτιά? Η μερίδα θα γίνει στο πολιτιστικό κέντρο στις 7 η ώρα απόψη. Θα είναι ανοιχτή για όλους. Ναι, θα είναι ο Κώστας Νικολάου που είναι καθηγητής πανεπιστημίου στο ΑΠΟΘΟΥ που έχει ασχοληθεί με το θέμα του νερού. Ναι. Θα είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων των ΔΕΙΑ πανελλαδικά, ο οποίος θα μας μιλήσει και για τη διαχείριση αλλά και για τον μέλλον των ΔΕΙΑ που πάμε προς ιδιωτικοποίηση, κάτι που μας βρίσκει κάθετα αντίθετος. Και το νερό λοιπόν θα γίνει εμπόρευμα, ένα χρηματιστηριακό και θα έχουμε τα καλά του ρεύματος. Mm-hmm. Θα είναι όλα απλησίαστα. Mm-hmm. Τα κουβεντιάζουμε χρόνια, αλλά νομίζω ότι με το πρόσχημα ότι δεν υπάρχει νερό, θα είναι και πανάκριβο και θα το παίρνουμε με το δελτίο. Και εν πάση περιπτώσει δεν θα είναι ούτε υπό κοινωνικό έλεγχο, αλλά ούτε υπό δημοτικό έλεγχο, γιατί τώρα αποτελεί δημοτική επιχείρηση. Κάποια στιγμή μπορεί να μην είναι. Θα μας τα πούν το απόγευμα. Και βέβαια θα είναι και μια ομάδα από τους ταγιάτες του Πηλίου που είχαν τα γνωστά θέματα με το νερό. Ναι. Που τα ανέδειξαν στην επιφάνεια ότι ο κάθε τόπος έχει νερό. Καλό είναι να το εκμεταλλεύεται και να μην να το εκμεταλλεύεται προς όφελός του και να μην αποτελεί εμπόρευμα.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον ημερίδα. Θα σας καλέσω όποιος θέλει να έρθει, να ακούσει τους ομιλητές, να κουβεντιάσουμε, να θέσει τα ερωτήματά του. Γιατί σήμερα, λοιπόν, πολύ σοβαρά. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα στις 7 η συγκεκριμένη ημερίδα για το νερό. Ακριβώς. Και ως κοινωνικό αγαθό, και το Σάββατο στις 10 το πρωί στις πηγές του Γοργοποτάμου. Ακριβώς, στην είσοδο περίπατος, του πεζόδρομου, εκεί που είναι οι πηγές, εκεί θα ξεκινήσουμε και θα περπατήσουμε όλη αυτή τη διαδρομή. Και βέβαια την Πέμπτη έχουμε μία ακόμη ξενάγηση, όπως σας είπα, στο Αλσίλιο. Με το σχολείο. Με το σχολείο της Μεγάλης Βρύσης. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φούντα. Χάρηκα και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.